Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, πώς είσαστε, τι μου κάνετε. Λοιπόν, ελπίζω σήμερα να έχετε φέρει μαζί σας το βιβλιαράκι σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί το ταξίδι στις animated ταινίες συνεχίζεται κανονικότατα. Στα τρία προηγούμενα επεισόδια ασχοληθήκαμε με animated ταινίες που με συντρόφευσαν και με σημάδευσαν στα παιδικά μου χρόνια. Οπότε σήμερα, μετά από πολλά δικά σας αιτήματα, θα ασχοληθούμε με μια ταινία που την ανακάλυψα πολύ μεγαλύτερος. Δυστυχώς. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ταινία Cars του 2006 μου είχε περάσει εντελώς απαρατήρητη. Ίσως γιατί ποτέ δεν είχα κάποιο τρελό κόλλημα με τα αμάξια. Μπορεί να φταίει αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχει και σημασία όμως. Σήμερα λοιπόν θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την πρώτη ταινία Cars. Οπότε πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, καφέδες, γαλλικά κλειδιά, φακούς και γερμανοπολίγωνα. Φορέστε τις αλοπέτες σας και ελάτε μαζί μου στον κόσμο του Cars. Έτοιμοι! Κατσιάου! Πριν ξεκινήσω να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και να πω και ένα ξεχωριστό τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που κάνουμε εδώ πέρα. Πατάμε play! Ταχύτητα. Είμαι ταχύς. Ένας νικητής. 42 χαμένοι. Κοίτα να δεις το Σάκαρο, μπαλάρα που έχει παίξει με τις μεταγλωτήσεις, παιδιά. Αν και νομίζω, παιδιά, πως το top του Σάκη Ρουβά στις μεταγλωτήσεις είναι εκεί που παίζει και κόντρα ρόλο, ενώ τον Κουασιμόδο στην Παναγία των Παρισίων που είχε και πολύ τραγούδι μέσα, είναι τραγουδιστής οπότε του τέριαζε, αλλά και εδώ πέρα κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Τους χαμένους τους τρώω για πρωινό. Πρωινό. Ίσως έπρεπε να φάω πρωινό. Ένα πρωινό θα μου έκανε καλό. Ρε παιδιά, πιάστε του παλικαριού ένα Castrol 1040 και μια κατοστάρα selfie power να ισιώσει. Ρε παιδιά. Και να σας πω, οι εταιρείες που ανέφερα δεν είναι τσάμπα εδώ τα πράγματα. Πού είναι τα λεφτά, περιμένω mail, Ο κεραυνός είναι έτοιμος. Ιδού κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε τον πρωταγωνιστή μας, τον κεραυνό McQueen, ο οποίος, εάν παρατηρήσατε, έχει πάνω του κολλημένο τον αριθμό 95. Ένας καθόλου τυχαίος αριθμός, αφού τότε βγήκε και το ιστορικό για την Pixar, αλλά και γενικά για τον κινηματογράφο, Toy Story. Η πρώτη animated ταινία που δημιουργήθηκε 100% από υπολογιστή. Έλα κεραυνέ! Διάλεξες το φαβορί, εξυπνάνια! Όπα! Ένα τέτοιο δεν είχε ο Walter White και μαγείρευε meth? Is this a crossover episode? Τι γίνεται? Τα αμάξια πηγαίνουν και τουαλέτα σε αυτό το σύμπαν. Και τι βγάζουν, παραφλού! Καλώς ήλθατε στο 400 Δινόκο. Είμαι ο Bob Cutlass και μαζί μου έχω τον καλό μου φίλο Darryl Καλοτάξιδο. Dinoco, παιδιά, Dinoco. Έναν δεινόσαυρο έχουν για σήμα, dinosaur δηλαδή, άρα Dinoco. Να ξέρουμε και τι λέμε. Τρία αυτοκίνητα βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας στη σεζόν και κατευθύνονται για τον τελικό αγώνα της περίοδου. Δεν ξέρω αν προσέξατε ότι ο τύπος που περιγράφει τον αγώνα εδώ πέρα είναι ο Αντρέας Παλομπαρίνη, ο Ιησούς της αθλητικής δημοσιογραφίας. Και ο νικητής αυτής της κούρσας, Ντάριλ, θα κερδίσει το πρωτάθλημα της περίοδου και το κύπελο πίστων. Τελικός δηλαδή αυτός που βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στο ψητό. Είναι σοβαρά τα πράγματα από ό,τι καταλάβατε. Τρεις διεκδικητές του τίτλου και ο ένας εξ αυτών είναι ο θρύλος του αθλήματος, Weathers, και δεύτεροι έρχονται ο Hicks και ο Newfies McQueen. Ο θρύλος, ο δεύτερος και ο πρωτάρης. Τρία αυτοκίνητα, ένας πρωταθλητής. Α, ναι, έτσι είναι καλύτερα. Τι όμορφο exposition είναι αυτό, ρε παιδιά. Όταν εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω καλύτερα από την ταινία αυτό που σου δείχνει, σημαίνει ότι η ταινία έχει κάνει απίστευτα καλή δουλειά. Γιατί μπορεί εδώ το exposition να φαίνεται φθηνό, γιατί στην ουσία τα εξηγεί όλα μέσα στα μούτρα του θεατή, αλλά το περνάει ότι είναι παρουσίαση για τον θεατή του αγώνα. Άρα δεν κλωτσάει κιόλας. Κλασική κίνηση κομπλεξικού που βλέπει το νέο αίμα να τον ξεπερνάει με το καλημέρα, δεν μου κάνει εντύπωση. Το έχω αντιμετωπίσει κι εγώ, σίγουρα θα το έχετε αντιμετωπίσει και πολλοί από εσάς. Η Δινόκο είναι όλη δική μου! Πρόβλημα στην τρίτη στροφή! Για να σε δω τώρα, McQueen! Άμα, φοβερή σύγκρουση πίσω από τους πρώτους! Μαμούνια γίνανε, αλλά κάτσε λίγο. Εάν αυτός ο κόσμος έχει μόνο αμάξια και τώρα κουτουλάνε μεταξύ τους, άρα αυτόν τον λες και αγώνα MMA. Λοιπόν,
Λοιπόν, παιδιά, επειδή πάντοτε από την πρώτη στιγμή που είδα το concept Cars ανατινάχτηκε ο κεφαλός μου, όποιος σκέφτηκε αυτό το concept, πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Το ξαναβάζω γιατί θα στραβωθείτε όλοι, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Απίστευτο! Ο McQueen τα κατάφερε! Θεέ μου! Εκπληκτική κίνηση από τον κεραυνό McQueen! Και του βγάζω το καπέλο όχι τόσο πολύ για τη σύλληψη του concept, αλλά για το ότι κατάφερε να το πουλήσει, παύλα περάσει στους παραγωγούς της Pixar και να το κάνουν και ταινία. Γιατί, παιδιά, μια μέρα ένας τύπος σηκώθηκε από το κρεβάτι του και πήγε στην Pixar και πρότεινε ένα σύμπαν μόνο με αμάξια που μιλάνε, έχουν μάτια, στόμα, δόντια και γλώσσα. Πραγματικά, όποιος και να είσαι, respect, να ξέρεις πως είσαι θρύλος. Δώστε του χώμα, παιδιά, αυτού και θα το πουλήσει στην έρημο. Ο McQueen αρνείται να μπει στα pits. Ο πρωτάρης μόλις απέλυσε το πλήρωμά του. Το τρίτο πλήρωμα αυτή τη σεζόν. Λέει πως του αρέσει να δουλεύει μόνος, Δάρι. Ο McQueen, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δουλεύει μόνος του. Μόλις απέλυσε την ομάδα του και... περίεργο, γιατί από τη φάτσα του δεν το περίμενα. Άκυρο, παιδιά, εντάξει. Τώρα εξηγούνται όλα. Τι ψωνάρα είναι αυτή, ρε! Χρειαζόμαστε λάστιχα αμέσως, ελάτε πάμε! Όχι λάστιχα, βενζίνη! Τι χρειάζεσαι λάστιχα, ηλίθιε! Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα να αδράξω την ευκαιρία και να σας πω κάτι που το έχω ως αρχή στη ζωή μου και αυτό ακριβώς μας δείχνει και η συγκεκριμένη ταινία εδώ πέρα. Την στιγμή, λοιπόν, παιδιά, τη στιγμή ακριβώς εκείνη που η έπαρσή σου θα σε φτάσει στο σημείο να νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και δεν έχεις ανάγκη κανέναν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή είναι που αυτομάτως ξεκινάς όντως να τους έχεις όλους ανάγκη. Γιατί πολύ απλά έχεις χαθεί. Και... Καρός είμαι, Άκη, σου έρχομαι! Όχι! Έσκασε ένα λάστιχο του McQueen! Και θα το πληρώσεις. Να το θυμάστε αυτό. Έσκασε κι άλλο λάστιχο! Πάρχοντας και ο Τσικ, πλησιάζουμε ταχύτητα! Έτσι, μπράβο, Ρούφα! Να μάθεις, κολόπεδ... κολάμαξο, που θα βγάλεις και γλώσσα. Την ευθεία! Και είναι... καμιά φορά, παιδιά, και η γλωσσίτσα χρειάζεται. Δεν ακούστηκε καθόλου σωστά αυτό. Καμιά φορά λίγο γλωσσίτσα μπορεί να σε σώσει. Δεν διορθώνεται, άστο, πάτα play. Όλοι θέλουν να δουν τον κεραυνό. Έλα, κάνε πέρα. Αρκετά, πάμε, παιδιά. Άου, παιδιά, πού πάτε. Να ρε, παιδιά, αυτό εννοούσα με τη γλώσσα. Ορίστε, πάλι καλά που ο McQueen είναι ψωνάρα του κερατά και κάνει πιο εύκολο το έργο. Αλλά αυτή την κατάσταση, ρε, παιδιά, κάτι μου θυμίζει, κάπου την έχω ξαναδεί. Εδώ το έχω, ρε. Πού θα μου πάει, θα το βρω. Α, ναι ρε, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Ναι, παιδιά, ο McQueen είναι ξεκάθαρα ο ποτσέπης αυτού του σύμπαντος. Αγάπη, θέλω αγάπη τώρα. Αγάπη μόνο για τον McQueen, παιδιά. Αγάπη μόνο, τον αγαπάτε, βαράτε. Έχεις περισσότερο ταλέντο σε ένα μπουλόνι από ό,τι άλλοι σε ολόκληρο το αμάξωμα. Αλήθεια, αλλά είσαι βλάκας. Πόσο σημαντικό είναι, παιδιά, να έχει κάποιος ανθρώπους γύρω του που θα του πούνε την αλήθεια. Πως όταν είσαι καλός θα σου πούνε μπράβο και όταν είσαι ένα εγωκεντρικό γουρούνι να σου πούνε είσαι βλάκας. Να τους εκτιμάτε αυτούς. Αν το καταλάβεις αυτό θα τα πας μια χαρά. Ναι, καταπληκτική αυτή η συμβουλή. Να μείνεις σαν το McQueen δηλαδή, γιατί ο McQueen εδώ, παιδιά, είναι πιο ψωνισμένος και από πιτσιρικά TikToker. Έχουμε τρία αυτοκίνητα στην πρώτη θέση. Οι αγωνοδίκες του κυπέλου πίστων αποφάσαν πως θα ακολουθήσει μια ρεβάν στο αγώνα μεταξύ των τριών πρώτων στην Καλιφόρνια σε μια εβδομάδα. Μα γιατί σε μια εβδομάδα, αφού είναι όλοι εκεί, τα αμάξια είναι εκεί, οι δημοσιογράφοι είναι εκεί, το κοινό είναι εκεί. Κάντε 2-10 γύρους όσους χρειάζεται, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, και όποιος νικήσει να το πάρει. Όχι, πολύ λογικό. Εντάξει, παιδιά, σκάω, συνεχίζουμε. Hey, ψάρι, ο πρώτος στην Καλιφόρνια έχει την Τινόκο, όλη δική του. Ντάι Νόκο, είπαμε, μουσαγαλή, Ντάι Νόκο. Τι διάολα, ρε, πού μάθαινουν όλα αγγλικά σε αυτό το σύμπαν, στα φροντιστήρα Τσίπρας. Hey, μικρέ! Τα πήγες ωραία! Δεν θέλω να το συζητήσω. Έλα, πάω να φύγουμε, Μακ. Ετοιμάσου. Παιδιά, περίεργο όλο το κόνσεπτ, δεν λέω, αλλά πιο περίεργο εμένα μου φαίνεται ότι κάτι λέγεται Μακ και μπορεί και επικοινωνεί και με άλλα προϊόντα, μπρα. Γνώρισα κάποτε ένα αυτοκίνητο που είχε σκουριάσει τόσο που ο ήλιος το διαπερνούσε. Ωχ,
Έλα ρε Πάτρικ, και εσύ εδώ, ρε τι ταινία να βλέπουμε ρε. Μισό τη σκουριά, αυτό το πράγμα μου χαλάει το image. Σου έδωσαν μια καλή ευκαιρία. Ο McQueen λοιπόν παιδιά έχει όλα τα κακά του ψωνισμένου. Έχει έπαρση, δεν ακούει κανένα, νομίζει πως τα ξέρει όλα. Δεν θέλει να έχει σχέση με φτωχούς γιατί του χαλάνε το image όπως λέει. Μιλάμε τώρα αυτός που όχι απλά έχει καβαλήσει το καλάμι, το Μπουρτζ Καλίβα έχει καβαλήσει. Καλυμπόδια, ερχόμαστε! Ντινόκο, ερχόμαστε! Ντάι, ντάι, νόκο το κεράτο μου μέσα, αν είναι δυνατόν, ρε Μακκουίν, και εσύ! Στην συνέχεια κυρίες και κύριοι, η ταινία πρέπει να βγάλει τα λεφτά του soundtrack, γι' αυτό παίζει ένα ολόκληρο τραγούδι όσο ο McQueen ταξιδεύει, δείχνοντας όμως ταυτόχρονα στο θεατή και τον κόσμο στον οποίο όλα αυτά διαδραματίζονται. Τον χτίζει δηλαδή, προσπαθεί να ψιθυρίσει στο αυτί του θεατή, ψιτ, αυτό που βλέπεις τώρα κάπου μπορεί και να υπάρχει. Σου χαρίζουν 20 εισιτήρια για τη ρεβάν στην Καλιφόρνια. Θα τα μοιράσω σε φίλους σου. Εσύ πες μου σε ποιους. Ναι, σε φίλους. Είναι κάποιοι... Η σημερινή ταινία μας κυρίες και κύριοι όπως και όλες οι προηγούμενες κρύβει πάρα πολλά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Όμως το κεντρικό μήνυμα του Cars είναι από τα αγαπημένα μου. Εντάξει, το πιάσα κύριε Δημοφιλή. Έχεις τόσους φίλους που δεν ξέρεις ποιον να πρωτοδιαλέξεις. Ο McQueen λοιπόν, δημοφιλής μπορεί να είναι. Ταλαντούχος μπορεί να είναι. Θαυμαστές μπορεί να έχει και πάρα πολλούς μάλιστα. Αλλά η αλαζονία και ο εγωκεντρισμός του παιδιά τον έχουν φτάσει σε σημείο να μην έχει κανέναν απολύτως φίλο. Το κρατάμε γιατί πάνω εδώ θα πατήσει ολόκληρο το σενάριο. Και συνεχίζουμε παιδιά γιατί τώρα ήρθε η ώρα για μάθημα σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Πάμε! Τι! Ένα μίνι βαν! Έλα τώρα Μάκη, είσαι στην Αργυλωρία! Μη μου αρκεί στο κεραυνό McQueen! Είστε σίγουροι ότι οδηγείτε στην Αμερική? Μήπως μπερδευτήκατε, πήρατε κάποια λάθος τροφή? Γιατί παιδιά το μίνι βαν που προσπέρασε αυτή τη στιγμή το Euromac έρχεται σίγουρα από την Ελλάδα γιατί μόνο εδώ θα σε προσπεράσουν για να στρίψουν κατευθείαν δεξιά. Για να μην σχολιάσω βέβαια τον Ελληνάρα McQueen έτσι που κάνει παρατήρηση στο φορτηγό του που πήγαινε στη δεξιά λωρίδα ενώ αυτό είναι το νόμιμο. Όλη νύχτα! Να σου θυμίσω πως οι κανόνες του Υπουργείου Μεταφορών είναι. Τώρα Μακ, πρέπει να φτάσω πριν από το τζι και να κάνω επαφές με την Τινόκο. Α, παιδιά, τελείωσε. Σίγουρα Έλληνας. Τώρα είμαι 99% σίγουρος γιατί άμα πει και άμα φάμε κλίση δεν πειράζει, έχω κολλητό μπατσικό να μας τη σβήσει, τότε θα γίνει 100%. Και είναι Τινόκο! Ένα ισχυρό μήνυμα από την ταινία μας κυρίες και κύριοι, ποτέ μην οδηγείτε κουρασμένοι σλάς νισταγμένοι. Πιέτσες! Δεν πρέπει να οδηγεί κανείς άμα νιστάζει. Άνα γεια σου, αυτό λέω και εγώ, διότι θα σας πάρω ύπνο στο τιμόνι και μπορεί να χάσετε... την ζωή σας θα έλεγα εγώ, αλλά εδώ ο McQueen παιδιά για κακή του τύχη έχασε τον Μακ. Ή για καλή του τύχη. Θα δούμε. Θέλεις ο Μακ? Ο πουλτόζας είμαι, αδερφάκι! Κάναψε τα φώτα σου, ηλίθιε! 100% Ελλάδα, παιδιά. 100%. Η εθνική! Ο McQueen λοιπόν χάνει τον γερο Μακ και τρέχει να γυρίσει στην εθνική μήπως τον βρει. Μόνο που παίρνει μια λάθος τροφή. Εντάξει, τώρα σκέφτεται κάποιος. Σιγά, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αυτή δεν είναι η εθνική. Οκ, θα συμφωνήσω και τον κόσμο δεν ξέρω αν χάλασε ή όχι. Ο δρόμος πάντως έγινε μαμούνια. Για τα ελληνικά δεδομένα πάντως, αεροδρόμιο είναι και έτσι. Μικρέ, είσαι πολύ άσχημα μπλεγμένος. Μπλεγμένος και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Νέρα η πναρά μου! Αναρωτιόμουν πότε θα ξυπνήσεις επιτέλους. Πάρτε ό,τι θέλετε, μόνο μη με πειράξετε. Να καλωσορίσουμε όμως τον αγαπημένο μου χαρακτήρα σε αυτό το franchise κυρίες και κύριοι, τον Μπάρμπα, ο οποίος έχει αυτή την αθωότητα που έχουν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι που μένουν στην επαρχία, που δεν τους νοιάζει ποιος είσαι, από πού είσαι, τι κάνεις, τι δεν κάνεις. Οι ίδιοι τους βλέπουν όλους. Μα πού βρίσκομαι? Πού βρίσκεσαι? Τα μπουζί της ωραίας Ελένης. Την πιο γραφική πόλη του ακροτηρίου της Φλάνζας. Ωραία. Και από εδώ και πέρα λοιπόν ξεκινάει η κρυφή ομορφιά αυτής της ταινίας. Γιατί η ψωνάρα μας από εδώ, a.k.a. McQueen, δεν γουστάρει καθόλου που είναι εκεί πέρα. Στα μπουζί της ωραίας Ελένης, όπως λέγεται το μέρος εκεί. Γι' αυτό και το τοπίο απεικονίζεται, παιδιά, σχεδόν άχρωμο. Για να τονίσει την αρνητική ματιά με την οποία το βλέπει ο πρωταγωνιστής μας. Όσο όμως η ταινία θα περνάει, θα δείτε πως αυτό
θα αλλάζει. Θα επανέλθω στη συνέχεια. Θέλω να μάθω ποιος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή της πόλης μου, Σερίφη. Θέλω να τον κλείσω φυλακή μέχρι να σαπίσει. Όχι λάθος. Θα τον κλείσω μέσα μέχρι να σαπίσει φυλακή και μετά θα τον μεταφέρω σε καινούργια φυλακή. Παιδιά, μήπως διακρίνω μία υποψία κόμπλεξ για τους πρωτευουσιάνους εκεί πέρα. Κύριε Χάτσον, τι γίνεται, ή μήπως είναι ιδέα μου. Πέταξε τον έξω, Σερίφη. Δεν το θέλω στο δικαστήριό μου. Η υπόθεση έκλεισε. Ναι. Α, παιδιά, τι έγινε. Έπεσε σύρμα από κάνα υπουργό. Τι ξαφνική αλλαγή είναι αυτή. Πρέπει να είναι απεσταλμένη του δικηγόρου μου. Ευχαριστώ που ήρθες, αλλά το θέμα έληξε. Με άφησε να φύγω. Κοίτα, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Εσύ και εγώ δείπνω. Πακτσά! Ωπα! Πρώην δαπίτης ο Μακκουίν, παιδιά. Αν είχε και χέρια, θα το είχε καπακώσει τώρα το εργαλείο. Συγγνώμη στις γυναίκες που βλέπουν αυτό το επεισόδιο για το προσβλητικό χαρακτηρισμό εργαλείο, αλλά η τύπησα εδώ είναι αμάξι. Ξέρω, το κάνω αυτό συχνά. Δημιουργώ συναισθήματα στους άλλους που ούτε εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Να! Πόρσε να μην στα χρωστάω. Σε καταδικάζω σε κοινωνική εργασία, λοιπόν. Θα φτιάξεις το δρόμο υπό την επίβλεψή μου. Τι! Ρε, πρόεδρε, παύλα γιατρέ, τι διάλειψες εκεί πέρα, δεν ξέρω. Δεν αφήνεις το δρόμο και να του πεις να σου κάνει κανένα post στο Instagram, καμιά διαφημισούλα, μπας και περάσει καμιά ψυχή από εκεί πέρα. Δεν πιάνεις κάθε μέρα influencer, μην είσαι γαζός. Άι, μανούλα! Σιγά ρε παιδιά, σιγά, εντάξει, τι πάρα, δηλαδή δεν έχετε πάει ποτέ στην Παιανία. Προσοχή όλοι, πελάτες! Μια χαρούλα πρέπει είμαστε. Πρέπει στα αλήθεια να δοκιμάσετε το γλυκό σπιτικό μου βιολογικό καύσιμο. Όχι. Πότε φτάσανε ομόνοι αυτοί ρε. Μπράβο ταχύτητα. Χαίρομαι που σε βλέπω, φαντάρε! Ό,τι θέλεις από στρατιωτικά είδη παίρνω από το ξεπούλημα του Λοχεία! Αχ, Παναγία μου, η Θήβα! Φύγετε από εκεί γρήγορα! Γρήγορα φύγετε! Έλατε για κανένα πουτάκι! Κάντε μια στάση στο 8-κύλινδρο καφέ της Φλότα, καλύτερα καύσιμα της Εθνικής Οδού! Όχι! Είπα φύγετε από τη Θήβα, δεν θα το ξαναπώ, δρόμο! Ο Ραμόν θα σας βάψει αμέσως. Ή προτιμάτε να σας φτιάξω κανένα τατουαζάκι, α! Όχι στον Μπουρνάζι, ρε παιδί, είπαμε να φύγουμε από τη Θήβα, αλλά όχι στον Μπουρνάζι. Από το εγώ στο χειρότερο πάτε. Και αν θέλετε λάστιχα, περάστε από την Γάζα τον ελαστικούν του Λουίτζι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, καλά τα λένε. Πρέπει να φεύγουμε τώρα, εντάξει. Για κάτι για να μας θυμάστε. Ναι, σας είπα, φύγετε από τον Μπουρνάζι, δεν μ' ακούτε. Ρούφα τώρα χούφτωμα. Συνήθως βέβαια εκεί το κάνουν στις κοπέλες αυτό. That's a first. Κάνα τουρμπάκι από Γερμανία, σε καλή τιμή. Γουστάρεις δική μου να σε φτιάξω? Όχι, 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 αλήθεια σας λέω, αλήθεια! Πάρα πολύ σωστή κίνηση, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Δρόμο, γιατί βλέπω να κοιμάστε εκεί πέρα και να ξυπνάτε χωρίς... Ποιο είναι τώρα το αντίστοιχο νεφρό των αμαξιών? Χωρίς... Φίλτρο βενζίνης! Τελείωσα! Κοιτάξτε, τελείωσα! Απλώς πείτε ευχαριστώ για να πάρω τον δρόμο μου! Θαύμα τσουλάι! Α, εντάξει παιδιά, από Παιανία αναβαθμίστηκαν σε γκίζι αυτοί. Κάτι είναι κι αυτό. Συμφώνησαμε να φτιάξεις τον δρόμο και να τον κάνεις χειρότερο. Άκου παππού, δεν είμαι μπουλντόζα. Είμαι αγωνιστικό. Γιατί δεν κάνουμε έναν αγώνα τότε, εγώ και εσύ. Και ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα δούμε το πιο ηλίθιο και ανούσιο αγώνα στην ιστορία των αγώνων, όχι μόνο αυτοκινήτου και γενικά. Δείτε. Ταχύτητα. Είμαι η ταχύτητα. Σκίζω τον αέρα και βγαίνω νικητής. Το καλύτερο deal που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, παιδιά. Σαν να κλέβει γλυφιτζούρα από μωρό είναι εδώ πέρα ο δόκτωρ. Γιατί ενώ ο McQueen είναι ένα αγωνιστικό κατασκευασμένο για να τρέχει 100% στην άσφαλτο. Ο δόκτωρ τον βάζει να τρέξουν στο χώμα. Και μην μου πείτε ότι δεν είχαν άσφαλτο να τρέξουν, γιατί ολόκληρη παλιά επαρχιακή οδό είχαν. Οπότε... Ο Μακκουίν, όπως είναι φυσικό, στην πρώτη στροφή φεύγει ευθεία. Και όχι, δεν φταίει μόνο ότι δεν ξέρει να οδηγάει, όπως θα μας δείξει πιο μετά η ταινία. Μην λέτε ψέματα στον κόσμο, ρε. Όπως οδηγάς, φτιάχνεις και δρόμους. Χάλια! Πρέπει να πόνεσαι αυτό. Θέλω να προσέξετε όμως λίγο τη λεπτομέρεια στον ουρανό, παιδιά, που τα σύννεφα είναι σε σχήμα ροδιάς. Άρε, Pixar. Πάντα μερακλείδες! Πάντα μερακλείδες εκεί μέσα! Μπορώ να στρέψω στο χώμα, έτσι. Όπως οδηγάς, φτιάχνεις και δρόμους. Θα το δείξω. Ναι, ναι, εντάξει, ακούσαμε. Κόψε την μπάρλα τώρα και δούλευε. Μην τα ξύνεις. Ή μάλλον, ξύσε. Μη μ' ακούς, ξύσε. Υπέροχα! Το μισό αυτό! Το μισό! Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
Και ξέρετε τι ακριβώς κάνει εδώ πέρα ο Δόκτωρ στον McQueen, παιδιά? Του σπάει τον τσαμπουκά. Τον χτυπάει εκεί ακριβώς που πονάει, στην ψωροϊπερηφάνεια του, και βλέπει γρήγορα αποτελέσματα. Κοίτα τι ωραίο λουσά του καινούριο δρόμο μας έφτιαξε ο κεραυνός McQueen. Ναι, καταπληκτικό. Ναι, ναι, ωραίο, δεν λέω, αλλά δεν τελείωσε. Έχει δρόμο. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχει δρόμο μπροστά του. Ε, τι έγινε, ρε δόκτωρ, τώρα? Θα μας πάρεις και τη δική μας δουλειά. Δεν φτάνει που είσαι γιατρός και δικαστής. Θες να γίνεις και YouTuber? Έσαι και σε μας κάτι. Μπαίνεις με ανάποδο τιμόνι, το ισιώνεις και μετά το πηγαίνεις με τον γκάζ. Καλά, είσαι δικαστής, γιατρός και ειδικό στο ράλι, έτσι. Μπράβο, ρε McQueen, μπράβο. Καλά του τα λες. Κοίτα να δεις που αρχίζω και το συμπαθώ το κολόπεδο σιγά-σιγά. Θα το θέσω απλά. Αν στρίψεις γρήγορα αριστερά, θα βρεθείς να στρίβεις δεξιά. Ναι! Ευχαριστώ! Τι ηλίθιος! Ναι, το παίρνω πίσω, παιδιά, το παίρνω πίσω. Από ό,τι είπα πιο πριν, κρατήστε μόνο το κολόπεδο. Για δες, η δυσποινή σάλη! Πού είναι? Ερωτεύτηκε στη σάλη! Ε, όλοι ρε παιδιά δεν είχαμε ή έχουμε ακόμα δηλαδή έναν φίλο που μας κάνει ρεζίλι σε αυτόν ή αυτή που μας αρέσει και τον κατηγορούμε μετά κιόλας γι' αυτό, αλλά τελικά, εάν δεν ήταν αυτό, στην πραγματικότητα δεν θα μάθαινε ποτέ ο άλλος ότι τον γουστάρουμε. Έλα, παραδεχτείτε το. Θα σταματήσεις επιτέλους. Τι πράγμα? Να πηγαίνεις με την Όπισθεν. Με τρομάζεις, θα τρακάρεις πουθενά. Μαθήματα Όπισθεν λοιπόν από τον Μπάρμπα, παιδιά. Ξεκινάμε. Πρώτα βάζουμε Όπισθεν, ελέγχουμε τους καθρέφτες, γυρνάμε πίσω και σιγά σιγά ξεκινάμε. Τι κάνεις? Σιγά, πρόσεχε! Μάλιστα. Όχι, παιδιά, μην κάνετε έτσι όπιστε. Εκτός αν είστε ο Μπάρμπας. Δεν είναι ανάγκη να βλέπω που πάω. Αρκεί να ξέρω που ήμουν. Η χειρότερη συμβουλή δασκάλου οδήγησης ever. Πώς το έκανες? Με τους πλαγινούς καθρέφτες. Θα σε βάλω κι εσένα και θα στο μάθω. Θέλω να κρατήσουμε λίγο το ακατάλληλο μάθημα οδήγησης με όπισθεν του Μπάρμπα, έτσι. Θα χρειαστεί, όπως να κρατήσουμε και ότι του λέει πως θα του το μάθει και ότι το κάνει με τους πλαγινούς καθρέφτες του. Προχωράμε. Μα και τι είναι αυτός ο αγώνας τόσο σημαντικός, τέλος πάντων? Μιλάμε για το κύπελο πίστων. Όλη μου τη ζωή τον ηρευόμουν. Και ο καλοκάγαθος Μπάρμπας που έχει πάρει φωτιά, παιδιά, δεν σταματάει τα μαθήματα στον McQueen. Αν και τα περισσότερα από αυτά τα κάνει άθελα του. Και όταν νικήσω, τέρμα τα σκουριασμένα αμάξια. Τι τρέχει με τα σκουριασμένα αμάξια? Δεν εννοώ εσένα, τα άλλα σκουριασμένα αμάξια. Τουλάχιστον εγώ έχω φανάρια και καθρέφτες, έπρεπε να του πει. Και φταίει. Αλλά είπαμε, παιδιά, δεν είναι τέτοιος τύπος, οπότε και ας τον προσέβαλε με αυτό που του είπε, εκείνος αντιδρά με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Εσένα σε συμπαθώ. Δεν πειράζει, φιλαράκι. Δεν πειράζει, καλή καρδιά του λέει και συνεχίζει. Ξέρεις, πάντοτε ήθελα να ανέβω σε ένα από αυτά τα λουσάτα ελικόπτερα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Κρατήστε το ελικόπτερο που λέει να ανέβει ο Μπάρμπας, γιατί και αυτό δεν μας χρειαστεί. Το εννοείς? Μα ναι, ό,τι θέλεις. Ήξερα πως διάλεξε το σωστό. Δηλαδή? Τον καλύτερο μου φίλο. Και εδώ είναι για πρώτη φορά, παιδιά, που μπαίνει η αμφιβολία στο μυαλό του πρωταγωνιστή μας. Εδώ έχουμε το πρώτο καμπανάκι αλήθειας. Μήπως τελικά δεν είναι η επιτυχία το παν? Μήπως? Α, κάτι για μια βόλτα με ελικόπτερο. Το εννοούσες? Α, ποιος ξέρει. Προηγούνται άλλα. Καταρχάς πρέπει να φύγω από εδώ και να πάω στον αγώνα. Ξέρεις, ο Μπάρμπας εμπιστεύεται. Ξέρετε κάτι, το Cars είναι η κλασική ιστορία ενός πλουσιόπεδου, παύλα κακομαθημένου, παύλα πρωτευουσιάνου που καταλήγει σε ένα χωριό. Όμως η διαφορά, παιδιά, σε αυτή την ιστορία από όλες τις υπόλοιπες που υπάρχουν εκεί έξω, είναι πως ο McQueen δεν υποχρεώθηκε να πάει εκεί. Δεν τον έστειλε κάποια υποχρέωση εκεί ή έπεσε έξω οικονομικά. Αλλά πήγε κατά λάθος και μάλιστα είναι ουσιαστικά κρατούμενος. Αλλά... Hey, ευχαριστώ. Τι είπες? Ευχαριστώ που με αφήνεις να μείνω εδώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αλλά ο πρωταγωνιστής μας σιγά σιγά αλλάζει σαν άνθρωπος και από κρατούμενος μετατρέπεται σε εθελοντής κάτοικος της περιοχής. Και ναι, θα το πω, παρόλο που έχουμε και ένα love story, ο McQueen δεν αλλάζει ούτε μένει εκεί αποκλειστικά για αυτό. Μπράβο σας, παιδιά, επιτέλους, γιατί με αυτούς τους έρωτες έχω βαρεθεί. Δόκτωρ, το καρά σου χρειάζεται καθάρισμα, φίλε. Τι, έχει κερδίσει το πίστον? Ο Dr. Hanson λοιπόν αποδεικνύεται πως όχι απλά έχει κερδίσει μία φορά το κύπελο, παιδιά, το έχει κερδίσει τρεις φορές και μάλιστα συνεχόμενες και είναι και ο μόνος που έχει καταφέρει να το πετύχει αυτό. Και παρόλα αυτά, τα κύπελά του τα έχει πεταμένα μέσα σε μία
αποθήκη. Γιατί ξέρετε τι είναι αυτά τα κύπελα για τον δόκτορα. Έχεις κερδίσει 3 φορές το πρωτάθλημα. Κοίτα τα τροπεά σου. Εσύ κοίτα. Εγώ το μόνο που βλέπω είναι άδεια κύπελα. Το μόνο που βλέπω, του λέει, είναι άδεια κύπελα. Δηλαδή, ο Χάντσον έχει κάνει ήδη όλα αυτά που έχει όνειρο να κάνει ο Μακκουίν στο μέλλον. Και μάλιστα όχι απλά τα έχει κάνει, είναι και θρύλος του αθλήματος. Όμως δεν μοιάζει ευτυχισμένος. Δεύτερο καμπανάκι αλήθειας για τον πρωταγωνιστή μας. Ξέρεις, με λίγη αυτοκινητική γιόγκα μπορείς να μειώσεις τις τροφές σου ένα λεπτό. Βρε, άντε να πληθείς, χίπι! Εντάξει, παιδιά, είπα ψέματα, το παραδέχομαι. Είπα ψέματα γιατί ντρέπομαι να πω πως ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στο Cars είναι ο λουδάτος χίπις με την βιολογική βενζίνη. Τον λατρεύω, παιδιά, και ξέρετε τι άλλο λατρεύω. Την σημασία που δίνει η Pixar στους δευτερεύοντες χαρακτήρες της. Όλοι έχουν να σου πούνε και από μία μικρή ιστορία. Όλοι. Κανένας δεν είναι τυχαίος. Όλοι προσδίδουν κάτι στο τελικό αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι εδώ επί τη ευκαιρία. Ο Κουίντον μοιάζει ύποπτα πολύ με Minion. Είναι από καλύτερα τα Minions μοιάζουν επικίνδυνα πολύ σε αυτόν. Τι έγινε ο Universal? Κλέψαμε λίγο. Τι κάνεις εκεί? Σερίφη, με εμπιστεύεσαι, έτσι δεν είναι? Αυτόν δεν εμπιστεύομαι. Εγώ όμως ναι. Καμπανάκι αλήθειας νούμερο 3. Έλα, πάμε βόλτα. Βόλτα? Ναι, βόλτα. Γιατί, δεν κάνετε βόλτες εσείς αγωνιστικά από τη Μεγαλούπολη? Όχι, δεν κάνουμε. Ο Μακκουίν δεν έχει μάθει να χαλαρώνει και λίγο. Τον νοιάζει μόνο πώς να νικάει κούρσες. Τίποτε άλλο. Αχ, παιδιά, πραγματικά με αγγίζει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η ταινία, γιατί έχω υπάρξει Μακκουίν στη ζωή μου, δυστυχώς. Γι' αυτό και θα ευχόμουν να έχω ανακαλύψει αυτή την ταινία νωρίτερα στη ζωή μου, μπας και είχα αλλάξει μία ώρα αρχίτερα, ή μάλλον 10 χρόνια αρχίτερα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Αυτοκολλητάκια, θα έρθεις ή όχι? Και ο Μακκουίν αυτή τη φορά επιλέγει να μείνει. Είδατε, αποκρατούμενος γίνεται εθελοντής. Τώρα πλέον δεν αντιστέκεται στο μέρος όπου βρίσκεται, όπου η τύχη τον έφερε, γι' αυτό. Wow! Γι' αυτό τώρα πλέον το τοπίο είναι φωτεινό, είναι χρωματιστό, είναι χαρούμενο, όπως και η ψυχολογία του πρωταγωνιστή μας. Υπέροχη Pixar, κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτό το μέρος? Παλιά ήταν η πιο δημοφιλής τάση της Εθνικής. Αυτό το μέρος? Τι, και οι μύγες αμάξια είναι εκεί πέρα? Και οι μύγες, δηλαδή, δεν μας φτάνει πόσο σπαστικές είναι στην κανονική ζωή. Εκεί είναι φτιαγμένες και από μέταλλο. Και με τι τις σκοτώνεις αυτές εκεί πέρα, με μαγνήτη? Ήμουν δικηγόρος στο Λος Άντζελες, ζώντας μέσα στις ανέσεις. Α. Λοιπόν, αυτή ήταν η ζωή μου και ξέρεις κάτι, δεν ήμουν ποτέ ευτυχισμένη. Τέταρτο καμπανάκι αλήθειας ήχησε, κυρίες και κύριοι. Η ταινία έχει πάρει φωτιά, γιατί την δόξα την αποκλείσαμε ότι μπορεί να φέρει την ευτυχία. Τώρα ήρθε η ώρα να αποκλείσουμε και το χρήμα. Η πλούσια δικηγόρος λοιπόν από το Los Angeles, παρόλο που είχε χλιδά τη ζωή, είχε όλες τις ανέσεις, όπως μας είπε, δεν ένιωθε ευτυχισμένη και κατάφερε να βρει την ευτυχία και την ηρεμία της εδώ. Ερωτεύτηκα αυτό. Wow. Κοίτα εκεί. Η ευτυχία λοιπόν, παιδιά, μας μαθαίνει η ταινία πως βρίσκεται στα απλά πράγματα. Σε μία βόλτα με έναν φίλο, σε ένα όμορφο τοπίο, σε ένα μέρος με ανθρώπους που σε νοιάζονται και σε αγαπάνε. Και όχι στη δόξα και το χρήμα, γιατί αυτά έρχονται και παρέρχονται. Πριν από 40 χρόνια δεν υπήρχε η Εθνική εκεί. Τότε τα αυτοκίνητα περνούσαν από τη χώρα με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ο δρόμος δεν έκοβε τη γη στα δύο όπως η Εθνική. Και αυτή η ιστορία που μόλις ακούσατε, εκτός από το ότι μιλάνε για αυτοκίνητα και όχι για ανθρώπους, εννοείται αυτό, είναι πέρα για πέρα αληθινή, κυρίες και κύριοι. Όντως υπάρχει η Route 66 που ένωνε 8 πολιτείες της Αμερικής, κάλυπτε μια διαδρομή 3.940 χιλιόμετρων, εξυπηρετούσε εκατομμύρια αμάξια καθημερινά για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που το 1985 αφαιρέθηκε από τους χάρτες λόγω της νέας εθνικής οδού που δημιουργήθηκε. Και όπως καταλαβαίνετε, ό,τι μαγαζί υπήρχε σε αυτή τη διαδρομή μαράζωνε σιγά σιγά μετά από αυτό το γεγονός και έκλεινε. Έγινε παράκαμψη για να γλιτώσει κανείς 10 λεπτά οδήγησης. Time goes by. Time brings changes. Πήραν λοιπόν οι δημιουργοί της Pixar αυτήν την πραγματική ιστορία και την προσάρμοσαν στην ταινία τους.
Τι τρελή έμπνευση είχατε εκεί, ρε μάγκες. Μπράβο σας! No one seems to need us like they did before. Οχ, ο Μπάρμπας, παιδιά, παλιά, το είδατε, είχε τον μπλε της Ντάινοκο χωρίς καν να ξέρει τι είναι το κύπελο πίστων. Θα σέβεστε, γατάκια! Και ναι, είναι Ντάινοκο. Ήρθε η ώρα να διδάξει ο δόκτωρ στο Μακουίν πώς μπαίνουμε σε χωμάτινη στροφή με πόρτες, με μπαντιλίκια. Όντως, wow! Η κινηματογράφηση και η σκηνοθεσία, παιδιά, εδώ είναι άλλου επίπεδου. Είναι επίπεδου live action ταινίας, παιδιά, με αυτοκίνητα, μη σας πω και καλύτερη. Πώς μπόρεσες να τα παρατήσεις όλα στο απόγειο της δόξας σου? Νομίζεις τα παράτησα? Εκείνοι με παράτησαν. Ξέρεις τι είπαν? Τελείωσες. Έστρεψαν την προσοχή τους στον επόμενο πρωτάρι. Μάλιστα, ο Dr. Hudson δεν τα παράτησε, παιδιά, όλα, αλλά τον παράτησαν. Τον παράτησαν όλοι αυτοί που ο McQueen στο σήμερα τους θεωρεί φίλους του. Στην πραγματικότητα όλοι αυτοί όμως κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους και στην πρώτη δυσκολία θα το κάνουν πέρα. Hey, κοίτα, δόκτωρ, δεν είμαι σαν κι αυτούς. Σοβαρά? Όχι, δεν είμαι. Ποια είναι η τελευταία φορά που νοιάστηκες για κάτι πέρα από τον εαυτούλη σου? Και νομίζω πως και εδώ πέρα ήρθε η ώρα να επαναλάβω τους στίχους του 12ου, παιδιά, γιατί ταιριάζουν γάντι. Κι αν είσαι εγωιστής και βολεύεις μόνο το κόλο σου, καλά να περνάς όπου και να σε μαθάσαι μόνος σου. Ακριβώς, ακριβώς όμως αυτό λέει και ο δόκτωρ στον εγωιστή McQueen, λοιπόν. Καμπανάκι αλήθειας νούμερο 5. Αυτό μου τζώνομαι, αλλά δεν πειράζει. Τέλειωσε. Πρέπει να τον τέλειωσε την ώρα που κοιμόμασταν. Στα τσακίδια. Μη βιάζεσαι, γιατρέ, μη βιάζεσαι, γιατί ο εγωκεντρικός και ασεβής επισκέπτης σου έχει αλλάξει. Τι έπαθε ο κόκκινος? Ο απλός στενοχωρήθηκε γιατί έφυγες από την πόλη και πήγες στο σπουδαίο σου αγώνα. Σιγά μην έφευγε. Δεν φεύγει, παιδιά, γιατί έχει κάποιες εκκρεμότητες ακόμη να κλείσει. Μήπως ξέρει κανείς τι ώρα ανοίγει το μαγαζί του Λουίτζι? Δεν το πιστεύω. 4 καινούρια λάστιχα, ε! Ο McQueen, λοιπόν, πλέον νοιάζεται για τους γύρω του, κυρίες και κύριοι. Δεν τους βλέπει ως κατώτερους, ούτε πιστεύει πως του χάλανε το image, όπως έλεγε πιο πριν. Γι' αυτό και περνάει από όλων τα μαγαζιά για να τους βοηθήσει. Τι έχεις να πεις? Απόλυτα! Κατσάου! Σπα! Το τρέλανε το μωρό, μιλάμε! Ή όχι και τόσο. Μήπως θέλει κάτι ακόμη? Life could be a dream, life could be a dream. Σε πούμε να πούμε μίλια. Όπα, όπα, κάνε pause, γιατί θέλω να σας βάλω ένα κουιζάκι εδώ πέρα. Σε αυτή την εικόνα, παιδιά, κρύβεται ένας Μίκι κάπου. Όποιος το βρήκε, ας το γράψει κάτω στα σχόλια. Όπως όταν ήταν στις δόξες του, έτσι? Καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν. Σε ευχαριστώ. Και τώρα που όλοι είναι ευτυχισμένοι, ήρθε η ώρα ο McQueen να την κάνει, όχι εθελοντικά, αλλά φεύγει. Ίσως έκανε αποτοξίνωση! Να, να, και έπινε μόνο βιολογική βενζίνη, δικιά μου. Σάλι! Δείξε μας τον κεραυνό, McQueen, τον κεραυνό! Δείξε μας τον κεραυνό! Τον κεραυνό! Τον κεραυνό! Δεν δείχνει πλέον κεραυνό ο McQueen, παιδιά. Δεν είναι ο κλόουν που ήταν παλιά. Έχει αλλάξει, έχει οριμάσει. Εσύ τηλεφώνησες? Είναι καλύτερα για όλους μας, Άλλη. Καλύτερα για όλους ή για τον εαυτό σου? Τελικά, μήπως ο McQueen είχε δίκιο όταν του είπε ότι δεν ήταν και πολύ διαφορετική αυτός και ο δόκτωρ? Δεν πρόλαβα να τον αποχαιρετήσω. Μία δόση αλήθειας σίγουρα, πάντως την έκρυβε. Γεια σας, φίλοι και οπαδοί του ράλι, και καλώς ήλθατε στο σπουδαιότερο γεγονός στην ιστορία των αγώνων. Ήρθε η ώρα, λοιπόν, για αγώνα, αλλά ήρθε η ώρα επίσης να σας πω πως τα χρώματα στο Cars δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Ο Άρχοντας, ο Chick Hicks και ο κεραυνός McQueen σε έναν αγώνα 200 γύρων, όπου ο νικητής τα παίρνει όλα. Δείτε, ας πούμε, τους τρεις διεκδικητές του τίτλου. Πρώτα απ' όλα, ο Άρχοντας είναι χρώματος μπλε, που συμβολίζει μεταξύ άλλων την σταθερότητα, την αυτοπεποίθηση, την αλήθεια και την ηρεμία. Προχωράμε. 100% στη βροντί! Κακάου! Κακάου! Ο κεφτές εδώ πέρα, Chick Hicks, ο κομπλεξικός της υπόθεσης, είναι χρώματος πράσινου. Ενός χρώματος που όταν συνδέεται με την επιτυχία, συμβολίζει την απληστία και την ζήλια. Και φυσικά. Μακ,
Σε ευχαριστώ που είσαι ο βοηθός μου σήμερα. Ο κεραυνός Μακκουίν που είναι κόκκινου χρώματος κυρίως, γιατί έχει και άλλα χρώματα πάνω του. Ένα χρώμα που συμβολίζει μεταξύ άλλων την δύναμη, την υγεία, την ζωντάνια, την φιλοδοξία, αλλά και την έπαρση. Και με τη θετική, αλλά και με την αρνητική της έννοια. Ταχύτητα. 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 Στο μυαλό του Μακκουίν πλέον δεν είναι μόνο ο αγώνας, δεν είναι μόνο η επιτυχία, δεν είναι μόνο εαυτός του, αλλά και η άλλη πλευρά του νομίσματος που γνώρισε. Και έχει και συνέχεια, παιδιά, αυτό. Ούτε καν μπορεί να συγκεντρωθεί στον αγώνα που πριν λίγο καιρό ήθελε πώς και πώς να κερδίσει, που ήταν όλος του ο κόσμος, διότι, παιδιά, νιώθει κενός, νιώθει πως άφησε πίσω αυτό που έχει ουσιαστικά σημασία, τους φίλους του. Αλλά δεν νομίζω πως, δεν ξέρω τι να πω. Δεν έκανα τόσο δρόμο για να σε δω να τα παρατάς. Δόκτωρ! Γεια σου, γεια! Αλλά οι πραγματικοί φίλοι είναι εκεί για εσένα όταν τους χρειάζεσαι. Μάλλον θα συμπληρώσω κάτι εγώ εδώ, γιατί παρεξηγείται λίγο αυτή η φράση πολύ συχνά. Οι καλοί φίλοι θα είναι εκεί για εσένα όταν τους χρειάζεσαι, όταν και εσύ είσαι σωστός, παύλα, σωστή απέναντί τους. Πάρε δώσε είναι η ζωή, παιδιά, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Ή δώσε πάρε. Πάρε με μα. Σου πάρε. Hey, κοντοστούπι! Πού σε βρήκε, Μακκουίν, ε! Αυτά τα στρογγυλά πράγματα λέγονται λάστιχα και μπαίνουν κάτω από τα μάξι! Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί έχουν το ίδιο ύψος με το Κουίντο. Απλά το λέω. Όχι, όλα στην ώρα τους, Κουίντο. Όλα στην ώρα τους. Και αυτή τη σκηνή σας την έδειξα γιατί μας προετοιμάζει για την καλύτερη, κατ' εμέ πάντα, σκηνή αυτής της ταινίας. Τώρα θα δεις! Ο Μπασταρδο Χίξ, λοιπόν, για άλλη μια φορά κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει καλύτερα, αυτή του κακού δηλαδή. Πετάει εκτός τον Μακκουίν, σκάζοντάς του και ένα λάστιχο, οπότε χρειάζεται αλλαγή. Ήρθε η ώρα για καινούριο λάστιχο! Hey, σπόρε, θα του καθαρίσεις τον Μακκουίν! Η καλύτερη σκηνή αυτής της ταινίας. Και ναι, μας τη χάρισε ένας από τους δεύτερους χαρακτήρες και όχι ο πρωταγωνιστής. Γιατί έτσι εξηγείται η Pixar. Για να σε δούμε. Τι νόμιζες, μικρέ? Το κόλπο με την Όπισθεν που έκανε ο Μπάρμπας πιο πριν, αυτό χρησιμοποιεί εδώ πέρα ο Μακκουίν. Αλλά, παιδιά, την αλήθεια μου θα την πω. Θα προτιμούσα να είχαν προσθέσει καθρέφτες στον Μακκουίν, διότι έτσι του είπε ο Μπάρμπας πως το κάνει αυτό το κόλπο. Πως το έκανες? Με τους πλαγινούς καθρέφτες. Θα συμβάλλω και σε ένα και θα στο μάθω. Γνωρίζω, βέβαια, πως τα αυτοκίνητα του NASCAR δεν έχουν καθρέφτες, όμως εντάξει, και να έβαζαν εδώ καθρέφτες, δεν νομίζω πως θα τους έλεγε κάποιος κάτι. Μιλάμε για μια ταινία που αμάξια έχουν μάτια, μιλάνε, βγάζουν γλώσσες, έχουν δόντια και κατουράνε σε τουαλέτες. Αυτό δεν μας πειράζει, καθρέφτες! Βλέπετε τι πλανάρες έχουν κάνει οι άνθρωποι, τις βλέπετε και δεν είναι τυχαίο αυτό το αποτέλεσμα, παιδιά, γιατί οι δημιουργοί της ταινίας εκπαιδεύτηκαν από την ομάδα τηλεοπτικής κάλυψης των πραγματικών αγώνων NASCAR, ώστε να μπορέσουν να αποτυπώσουν ολόσωστα μία μετάδοση ενός τέτοιου αγώνα. Με ρακί. Ρε Χίξ, αγόρι μου, ρε Χίξ, αγόρι μου, που να σου κοπεί η κολόνα τιμονιού μου, ρε συχαμέρι 40 ποδαλούσα. Πόσες φορές θες να τους πετάξεις έξω από τον αγώνα για να νικείς, δηλαδή. Την πάτησες όμως, γιατί ο Μακκουίν πριν έρθει στον αγώνα πέρασε από εκπαίδευση Jedi οδηγού αγώνων. Άλλο ένα κόλπο που έμαθα ο Μακκουίν στα μπουζί της ωραίας Ελένης χρησιμοποιεί εδώ πέρα και μάλιστα για να γίνει ακόμη πιο έντονος ο παραλληλισμός με τον δάσκαλό του, η σκηνή αυτή κινηματογραφείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που κινηματογραφήθηκε και η σκηνή πριν που τρέχει ο Χάνσον μετά από χρόνια. Τελειότητα. Δεν θα τερματίσω μετά από σένα σαν καράκα. Ο Μακκουίν όμως, κυρίες και κύριοι, μπορεί να έμαθε να οδηγάει με όπισθεν. Μπορεί να έμαθε να τριφτάρει πάνω σε χώμα. Μπορεί να έμαθε πως μόνο με την ομάδα φτάνεις ψηλά και όχι μόνος σου. Το σημαντικότερο πράγμα που έμαθε όμως, κυρίες και κύριοι, είναι άλλο. Πρέπει να τερματίσεις τον τελευταίο σου αγώνα. Μόλις παράτησες το κύπελλο πίστων. Ένα ξεροκέφαλο αγωνιστικό που ήξερα κάποτε μου είπε πως είναι απλά ένα άδειο κύπελλο. Το σημαντικότερο, παιδιά, είναι πως έμαθε να επενδύει στους ανθρώπους και όχι στα άδεια κύπελα. Γιατί στο τέλος αυτό
που μένει είναι η καλοσύνη και η αγάπη. Τι όμορφο μήνυμα. Τελικά παντού υπάρχει αγάπη δικέ μου. Ακριβώς αυτό, μπράβο ρε Φίλμορ, γι' αυτό σε γουστάρω. Αγάπη μόνο μπρο, αγάπη και μπαφ, όχι, μόνο αγάπη, μόνο αγάπη. Είσαι σπουδαίος μικρέ. Ευχαριστώ δόκτωρ. Ναι, αλλά είχα καλό δάσκαλο. Όχι, εντάξει, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Μη ζητάμε και πολλά. Τι θα έλεγες να είσαι ο νέος εκπρόσωπος της Ντινόκο? Μα δεν ήρθα πρώτος. Ντάινοκο ρε παιδιά, Ντάινοκο, δηλαδή ούτε ο μάνατζερ τους δεν μπορεί να το πει σωστά, ούτε αυτός. Τέλος πάντων. Άλλο ένα τεράστιο όνειρο του παλιού McQueen έρχεται εδώ για να δοκιμάσει τον ήρωά μας. Αλλά παιδιά, εντάξει, είπαμε, είναι γνωστό πλέον αυτό. Ευχαριστώ κύριε Τέξ, αλλά αυτά τα φιλαράκια μου έδωσαν ήδη μια μεγάλη ευκαιρία. Θα μείνω με αυτούς. Ο McQueen πλέον νοιάζεται για τους δικούς του ανθρώπους και δεν τους πουλάει. Και όχι απλά ρίχνει άκυρο στην Ντάινοκο, αλλά κάνει και ένα μεγάλο όνειρο ενός φίλου του. Πραγματικότητα. Αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για σένα, πες το μου. Νομίζω υπάρχει κάτι. Κοιτάξτε με! Και ναι, κυρίες και κύριοι, ο Μπάρμπας μπήκε επιτέλους στο λουσά του ελικόπτερου που πάντοτε ονειρευόταν να ανέβει. Φρόντισε γι' αυτό άλλωστε ο καλύτερος του φίλος, κάνοντας deal με την Ντάινοκο. Όπα, όπα, όπα. Όπα, κάτσε, γιατί κάτι μόλις συνειδητοποίησα. Η Ντάινοκο έχει σήμα τους δεινόσαυρους. Άρα μιλάμε για τη γη ξεκάθαρα εδώ παιδιά. Άρα οι άνθρωποι πού είναι? Γιατί μην μου πείτε τώρα ότι δεν υπήρξαν κάποτε άνθρωποι εκεί πέρα. Ελάτε ρε παιδιά τώρα, αφού τα αυτοκίνητα έχουν μοχλούς για ανθρώπινο χέρι. Χρησιμοποιούν την ανθρώπινη γραφή, που δεν νομίζω μπορεί κάποιος με ρόδες αντί για χέρια να μπορεί να συντάξει. Επίσης είδαμε ένα μικρό βανάκι στην αρχή της ταινίας με ένα στρώμα από πάνω του. Για ποιον ήταν αυτό το στρώμα? Επίσης βλέπουμε τροχόσπιτα στην ταινία που αμάξι μέσα δεν χωράει. Άρα, γιατί να υπάρχουν? Ποιος έμενε εκεί? Τι γίνεται? Μήπως παιδιά τα αυτοκίνητα που μιλάνε σε αυτή την ταινία δεν είναι αυτοκίνητα, αλλά άνθρωποι μέσα σε αυτά τα αυτοκίνητα? Χτύπαμε, Γκουίντο! Χτύπαμε στη μούρη! Μάλιστα, ψάχνοντας στο ίντερνετ μετά από αυτή την συνειδητοποίηση, παιδιά, βρήκα αυτήν εδώ τη φωτογραφία που πραγματικά δίνει μια άλλη άγρια ομορφιά σε αυτό το franchise. Κάτι που δίνει μια πολύ καλή εξήγηση στο γιατί τα αμάξια πάνε τουαλέτα ή γιατί ερωτεύονται καλή ώρα. Κυκλοφορούν κάτι φήμες πως κάποιο πετυχημένο αυτοκίνητο του κυπέλου πίστων σκοπεύει να στήσει την αγωνιστική του έδρα εδώ. Σοβαρά? Πάει, χάλασε η πόλη. Μου έλειψες πολύ, Σάλι. Ορίστε, ο influencer που σας έλεγα στην αρχή του βίντεο, αυτός είναι η λύση. Δεν με ακούτε όμως, τέλος πάντων. Μπα. Και η ταινία εννοείται πως τελειώνει με μια Porsche να συναγωνίζεται ξανά ένα NASCAR αυτοκίνητο, γιατί έδωσε πολλά λεφτά η Porsche και κάπως πρέπει να τα δικαιολογήσουμε. Έλα ρε Σάκη όμως, έλα, ρίξ' το, να κάνω φινάλε, ρίξ' το. Αν έχεις λιμουζίνα ή σαραβαλάκι, γες απ' τη ρουτίνα κι άζει κι όπου βρεθείς. Και αυτή ήταν η ταινία Cars του 2006, κυρίες και κύριοι, που από σήμερα πιστεύω πως θα τη βλέπετε όλοι εσείς που είδατε αυτό το βίντεο με άλλο μάτι. Αυτό που θέλω να σας μείνει λοιπόν από το σημερινό επεισόδιο είναι να μην επενδύετε χρόνο μόνο στα κύπελα, στα βραβεία, στους αριθμούς θα προσθέσω εγώ, δηλαδή σε likes, subs, follows, προβολές, αλλά στη σχέση σας με τους άλλους ανθρώπους. Επενδύστε σε ανθρώπους που σας αγαπούν και σας νοιάζονται πρώτα απ' όλα, γιατί η επιτυχία είναι ένα τίποτα εάν δεν έχεις αυτούς τους ανθρώπους, τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου για να την μοιραστείς. Όπως πάντα θα ήθελα στα σχόλια να μου γράψεις τη δική σου άποψη για αυτή την ταινία, αλλά πάνω απ' όλα παιδιά θέλω να μάθω τις ιστορίες σας, τις αναμνήσεις που σας γεννιόνται βλέποντάς την. Για αυτά τα σχόλια γίνονται αυτά τα βίντεο παιδιά, είτε το πιστεύετε είτε όχι, και να ξέρετε πως το καλύτερο σχόλιο, όπως συνηθίζω τον τελευταίο καιρό αν έχετε παρατηρήσει, θα καρφιτσωθεί πάνω πάνω για να το δούνε όλοι. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν δεν τη χόρτασες αυτή τη φάτσα και θα τη βλέπεις και αλλού, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι. Να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super φιλούπες. Αν έχεις λιμουζίνα ή σαραβάλι, πιες απ' τη ρουτίνα. Ξέρεις πολλές Φεράρι? Όχι, αυτές τρέχουν στην ευρωπαϊκή φόρμουλα. Εγώ για το κύπελο πίστων. Τι?
στο πίστο να τρέξει η μάνα σου.